Το πρωί έχουμε έρθει αντιμέτωποι με μια εκρηκτική κατάσταση με τα χιόνια στις εστίες, από τη στιγμή που ήδη τρία κτίρια δεν έχουν θέρμανση. Ο σύλλογός μας από την αρχή και όλο αυτό το διάστημα πιέζει ώστε να λυθούν αυτά τα προβλήματα και βλέπουμε ότι κανένα μέτρο δεν παίρνεται ούτε από την Πρετανία, ούτε από τη διοίκηση, ούτε από τον ΕΔΙΒΙΜ και μας αφήνουν στο χείλος του γκρεμού. Και βλέπουμε ότι ειδικά σήμερα με τέτοια χιόνια υπάρχουν συνάδελφοι που δεν έχουν ζεστό νερό και θέρμανση. Διεκδικούμε τώρα αυτή τη στιγμή να λυθεί το πρόβλημα, να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε στους συναδέλφους μας που είναι σε αυτά τα κτίρια να τους προσφερθούν ή κάποια θερματικά σώματα ή κάτι, να μπορούμε να τους βοηθήσουμε να δείξουμε την αλληλεγγύη μας και να έρθουν και αυτοί οι ίδιοι σε επαφή με το σύλλογο. Γιατί έχουμε πει επανειλημμένες φορές ότι όσο αφήνουν τα προβλήματα και δεν παίρνουν μέτρα και η κυβέρνηση και η Πρετανία και το ΕΔΙΒΙΜ και όλα, να μας αφήνουν έτσι όπως είμαστε τώρα και μας παρατάνε στην άκρη. Μόνοι μας, χωρίς καμία βοήθεια, χωρίς κάποιο αποκούμπι να κουμπίσουμε και να στηριχθούμε. Επίσης, συνάδελφοι, έχουμε εξασφαλίσει με το πρόβλημα με το φαγητό και αύριο τι θα γίνει. Από το πρωί ο σύλλογος πιέζει και έχει έρθει σε επαφή και με τη διοίκηση και με την Πρετανία, ώστε αύριο να μοιραστεί κανονικά το φαγητό και οι εργαζόμενοι θα έρθουν εδώ κανονικά με βαν της εταιρείας, με ασφάλεια κτλ. Δεν θα μείνει κανένας μόνος του. Όλοι συναρθούν σε επαφή με το σύλλογο. Να βοηθήσουμε λόγω των δύσκολων καταστάσεων ο ένας τον άλλον, να μπορούμε να περάσουμε αυτές τις δύσκολες μέρες.